Αύξηση 13,4% σημείωσε ο κλάδος της εστίασης στη χώρα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ανωδικά κινούνται και τα τουριστικά καταλήμματα με αύξηση τζίρου στο 9,4%. Ξεπέρασε 430 εκατομμύρια ευρώ ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων εστίασης το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας 16,1% και η μικρότερη αύξηση, μόλις 1,8%, καταγράφηκε στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου, ενώ μείωση σημείωσαν οι περιφερειακές ενότητες Μυκόνου και Θύρας. Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη ήταν σε σχέση με πέρσι καλύτερα τα πράγματα, δεδομένου ότι για μας, για τη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, είδαμε ότι υπάρχει οδικός τουρισμός. Άρα τα Σαββατοκύριακα εκτινά στην ουσία τον τζίρο και καλύπτει κάπως τη χασούρα της μέσα στην εβδομάδα, γιατί μέσα στην εβδομάδα υπάρχει μια ανισότητα. Μέσα στην εβδομάδα είναι πιο ήσυχα και Κυριακή προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά. Για την ίδια περίοδο καταγράφεται αύξηση 9,4% στο τζίρο των καταλήμματων που άγγιξε το 1 δισεκατομμύριο 800 εκατομμύρια ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών των καταλήμματων το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 παρατηρήθηκε στην περιφερειακή ενότητα ΚΟ 62,9% και η μικρότερη αύξηση, μόλις 5,2%, καταγράφηκε στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, ενώ μείωση σημειώθηκε στην περιφερειακή ενότητα Θύρας. Το βασικότερο πρόβλημα όμως είναι ότι αυτό δεν σημαίνει κερδοφορία, διότι το εργοδοτικό κόστος, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να δουλέψει, είναι μεγάλο και μεγαλύτερο και υπάρχουν ακόμα οι αυξήσεις της πρώτης ύλης. Βέβαια, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να ελπίζουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, δεδομένου ότι αυξάνεται ο τζίρος. Μόνο το μήνα Μάρτιο, οι επιχειρήσεις καταλήμματων και εστίασης αθρηστικά κατέγραψαν αύξηση 14% σε σχέση με πέρσι, με κύκλο εργασιών 348 εκατομμυρίων ευρώ. Να επεκτείνουμε λίγο το ρεπορτάζ με τη βοήθεια πάντα του Ανδρέα Σταματόπουλου, ο οποίος θα μας δώσει στοιχεία πλέον για τη Θεσσαλονίκη. Ήουν τα καταλήμματα στην Θεσσαλονίκη το πρώτο τρίμηνο του 2024. Ήταν μια αύξηση σε σχέση με πέρσι της τάξης του 5,2%, δηλαδή περίπου 31 εκατομμύρια ευρώ ήταν ο κύκλος εργασιών σε σχέση με το τρίμηνο του 2023, το πρώτο τρίμηνο, που ήταν στα 29 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Οπότε είναι περίπου το ίδιο, όπως λένε οι ίδιοι οι ξενοδόχοι, είναι ίδιος ο τζίρος, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μια αύξηση στις τιμές, κυρίως λόγω της αύξησης παγκοσμίως των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για τα πρωινά στα ξενοδοχεία, οπότε περίπου είναι στα ίδια, κάτι όμως που τους ικανοποιεί, ήδη δηλώνουν ικανοποιημένοι και μάλιστα λένε ότι για την χρονιά που έρχεται, δηλαδή τώρα το καλοκαίρι για τη θερινή περίοδο, οι κρατήσεις πάνε πάρα πολύ καλά και όπως όλα δείχνουν θα έχουν μια χρονιά αντίστοιχη με πέρσι, κάτι βέβαια που θεωρείται θετικό. Και βέβαια το μόνο που τους ανησυχεί είναι κάτι έκτακτο που μπορεί να συμβεί, όπως είχαμε στο παρελθόν, να τόσο με τον κορονοϊό, αλλά όσο και με τους πολέμους στην περιοχή. Να μην προκύψει. Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέα.